Και άμα θελήσεις να με εμποδίσεις να κάνω μαθήματα πιάνω, εγώ να ξέρεις, θα πάθω πανσόκ. Και φώναξε και τώρα το γιατρό, γιατί δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, Κούλη. Λυποθυμάω, ναι, λυποθυμάω, Κούλη, το γιατρό. Άμα πάω τώρα να φέρω ένα κουβά νερό και στο ρίξω στη μούρη, θα σου πω εγώ. Πριτς, και να μου χαλάσεις και το μακιγιάζ, δεν σφάξανε. Άκου το λαμόγιο 1000 ευρώ τη βδομάδα. Πες μας, κύριε, πες μας πιο γλυκά, δάρε μας πιο γλυκά, πες μας 150 ευρώ το μαθηματάκι, να στα δώσουμε. Να νομίζει και η άλλη ότι κάτι κάνει. Αλλά όχι μας λες 500 ευρώ το μάθημα. Λαμόγιο. Πάντως, άμα δεν σου αρέσει η δουλειά, θα σταματήσεις. Δεν θέλω να το κάνεις για μένα. Θέλω να νιώθεις καλά, να είσαι εαυτός. Εννοείται πως αν δεν μου αρέσει κάτι θα σταματήσω. Ό,τι και να αποφασίσεις, εγώ θέλω μαζί σου να το ξέρεις. Αυτά τα τρώγονται συνέχεια. Μέχρι να πεθάνουν. Το ξέρω. Δεν πρέπει να μπούμε κι εμείς σε αυτό το τρυπάκι. Κοίταξε, εγώ έχω αρχίσει να τους παίρνω στην πλάκα. Όταν μου είπε ο πατέρας ότι θα βάλεις την κάρτα γαμπρός Καμουλάκου, πήγα να με πιάσουν τα γέλια. Αλλά κρατήθηκα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μ' αγαπάς. Και να μην σκέφτεσαι τις πρώην σου. Εσένα παντρεύτηκα, ρε Αλίκη. Ναι, μπορεί να παντρεύτηκε σε μένα γιατί μ' αγαπάς. Μπορεί όμως καμιά φορά να σκέφτεσαι καμία άλλη που ήταν καλύτερη από μένα. Καλύτερη είναι αυτή που αγαπάς και σε αγαπάει. Δεν υπάρχει καλύτερη. Η ομάδα θα μάθει να μαγειρεύω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις τόσο πολύ. Τι πιστεύεις ότι θα τα καταφέρω? Όχι, απλώς μπορώ να μαγειρεύω κι εγώ. Ναι, όμως εγώ θέλω να ζευγαρίζω. Εντάξει, αλλά να μην χαλάσεις τον πολύ ωραίο σου χαρακτήρα. Με δουλεύεις. Λίγο, κουράζει. Κάθισε. Περνάγαμε απ' έξω και είπαμε δεν περνάμε να του πούμε μια καλησπέρα. Το είπαμε αυτό. Δεν ακούει. Τόσο πολύ, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να τη μιλά από το ένα αυτή. Ποιο από τα δύο, το αριστερό ή το δεξί? Το αριστερό, νομίζω. Κάθισε, κάθισε. Κάθισε. Ευχαριστώ. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα συνεννοηθούμε? Πού είναι ο Στάθης? Ο Στάθης έχει βγει βόλτα. Βέβαια. Τα παλικάρια δεν κάθονται σπίτι, βόλτα πάνε. Λοιπόν, εγώ τα τελείωσα όλα. Τώρα μένει να δώσετε το λόγο σας. Ωραίο σπίτι. Ναι, πρόπερση του έκανα ανακαίνιση. Σαν καινούριο φαίνεται. Του έκανα ανακαίνιση, είπαμε. Ο Στάθης πού είναι? Πώλησαμε το Στάθη. Έτσι και το ξαναπεί άλλη μια φορά, την πετάξω έξω, ε. Δημαρχέ μου, ψυχραιμία, σκέψου τα 10 εκατομμύρια και δεν υπάρχει και τσέτουλο. Ο Στάθης πήγε να βρει την γκόμενα. Έχει γκόμενα? Και βέβαια έχει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ποια? Να έχουν γκόμενες. Αλληλοκαβαλικεύονται πριν το γάμο. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε για το προξενιό. Ναι. Γι' αυτό ήρθαμε. Ο δήμαρχος σε συμπαθεί πάρα πολύ, μου το είπε. Εγώ τι να την κάνω τη συμπάθεια. Εγώ θέλω άντρας που θα με παντρευτεί να με ερωτευτεί. Είναι ερωτευμένος μαζί σου, μου το είπε. Λέει τέτοια γυναίκα δεν υπάρχει άλλη. Τόπα, τόπα. Θα τον πάρω. Αλλά πριν θα τον δοκιμάσω. Τι? Τι, γουρούνι στο σακί θα πάρω. Φιόνι, πάρτε και φύγετε σε παρακαλώ. Ακού γουρούνι στο σακί, ιδιώσα. Κι εγώ σε αγαπώ. Ρε Φιόνι. Τι εννοεί να με δοκιμάσει? Τι εννοείς να τον δοκιμάσεις? Θα τον δοκιμάσω. Στο κρεβάτι. Θα τον πάρω και θα καταλάβω. Αν δεν μου κάνει θα πάρω άλλο. Μπορώ, φύγετε. Όχι, σε παρακαλώ, δημαρχέ μου. Σε παρακαλώ, ένα λεπτό ακόμα. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Τι θα πει να τον δοκιμάσει? Τον προσβάλλει τον άνθρωπο. Είσαι καμένος φαίνεται. Τι να τον κάνω, να του φτιάχνω χαμομήλι? Α, σε παρακαλώ, πάρτε και φύγετε αμέσως. Πάρτε και φύγετε. Όχι, δημαρχέ μου, σε παρακαλώ, μια τελευταία ευκαιρία. Καμία ευκαιρία, σηκωθείτε και φύγετε αμέσως. Έξω, έξω! Τι λέει ο δήμαρχος? Μας διώχνει! Μιλάει άγρια. Άγρια! Φύγετε από εδώ, έξω, έξω λέει. Θα τον πάρω. Έχει πυγμή ο άντρας. Δεν είμαστε καλά. Θα ήθελα να σας ζητήσω εξ ανυπερθέτως συγγνώμη για το σύζυγό μου. Μην ανησυχείτε, μαντάμ Βαλεντίνη. Εσείς είστε μια εξαιρετική κυρία. Μια πανέμορφη. Εγώ θα... Βέβαια. Έχετε μια εσωτερική ομορφιά που διαχέεται σε όλο σας το είναι, σε όλη σας την προσωπικότητα.
Είστε από τις ωραιότερες γυναίκες που έχω συναντήσει. Μόνο η Νικόλ στο Παρίσι ήταν η φάμιλης ομορφιάς. Διδάσκαλε, διδάσκαλε, είστε αυλοκόλαξ. Τι είναι αυτά που λέτε? Εγκαταλείψτε αυτό το τύρανο και ακολουθήστε το πεπρωμένο σας. Είστε τόσο ερωτικό πλάσμα. Σας μιλώ και συγκινούμε. Αναστατώνομαι που ακούω τη φωνή σας. Μα εγώ είμαι πολύ παντρεμένη, μεγάλωσα δύο παιδιά. Έχετε την ομορφιά της ωριμότητας. Θεέ μου, εγώ τώρα γιατί αναστατώνομαι? Μήπως θέλετε να κλείσω? Όχι, 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 όχι. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας ακούω. Δυστυχώς ήρθε το τέλος αυτής της συνομιλίας. Μπήκε αυτός ο αγρίκος. Σωστά φανταστήκατε. Α, τι τα λέγω. Ερωτική Βαλεντίνη. Ποιος ήταν? Ποιος ήταν? Αυτός ερώτησα, ποιος ήταν. Και εγώ δεν σου απάντησα. Το πρόσεξα αυτό. Που σημαίνει ότι δεν θέλω να σου απαντήσω, Κούλη. Μίλαγες με καμιά φιλενάδα σου από αυτές τις ζαβές, τις κουτσομπόλες? Ναι, μίλαγα με μια φίλη μου κουτσομπόλα. Λοιπόν, φαγητό έχει, να σερβιριστείς μόνος σου. Δεν είμαι δούλος σου, εγώ να σου σερβίρω. Και πάω να ξαπλώσω. Θα κοιμηθώ στο δωμάτιο των ξένων. Γιατί? Γιατί? Γιατί από εδώ και στο εξής, Κούλη, θα κοιμόμαστε χώρια. Ρε, τι σε έπιασε? Με έπιασε ότι έχεις υποτιμήσει πολύ την προσωπικότητά μου, Κούλη. Και αυτό εγώ δεν πρόκειται να στο συγχωρήσω. Κοιμάσαι! Ναι, αλλά κοιμώ, έχω να ξυπνήσω αύριο πρωί, έλα. Και εμένα τι με νοιάζει? Εγώ τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ, Γιάννη. Εσύ όμως δεν έχεις να ξυπνήσεις το πρωί. Δεν το πιστεύω, τα νεύρα μου τώρα είναι κουρέλια και αυτός κοιμάται. Αλλά εκεί μου θα αλλάξω αύριο νούμερο, τι άλλο να κάνω? Έλα, άντε, καληνύχτα. Δηλαδή δεν την πάρεις να τη βρήσεις? Όχι, δεν θα την πάρω να τη βρήσω. Άμα την πάρω να τη βρήσω, θα καταλάβει ότι είδες το μήνυμα. Θα γίνει αυτό που θέλει, δεν έχεις λίγο μυαλό? Πού πας? Μια βόλτα. Πα, πας να τη βρεις? Ακού, Αλίκη, μια βόλτα πηγαίνω. Άμα γουστάρεις έλα μαζί μου, αλλά κόψε την κρίνια, έτσι. Δηλαδή τώρα το πρόβλημα είμαι εγώ και όχι αυτή. Αυτή δεν είναι κανένα πρόβλημα. Εσύ δημιουργείς πρόβλημα σε σένα και μετά σε μένα. Συναγρίδα 8 κιλά. Και ένας καρχαρίας 10 μέτρα. Ένας καρχαρίας 10 μέτρα. Και ο καρχαρίας μου φάγε την τσιπούρα, μου φάγε τη συναγρίδα και γύρισα με άδεια χέρια. Τι λες, μωρέ? Τι να πω, ο Γιάννης γύρισε μόνος του. Άκουσες τη σούπα? Ο Γιάννης γύρισε μόνος του. Χωρίς την Αλίκη. Τι λες, δεν τσακωθήκαν κιόλας? Έτσι φαίνεται. Που σακώθηκε με τον Κούλη? Πάω να δω. Κάτσε, κάτσε κάτω. Θα μάθουμε αύριο το πρωί. Με έκοψε πάνω στο... Πήγα να τραβήξω ο καλαμάρι, ένα και 20. Δεν μου λες, η Αλίκη μόνη της κοιμήθηκε χτες το βράδυ? Δεν μιλώ σε αγρίκους συζύγους. Μπα! Γιατί, επειδή δεν έδωσα τα λεφτουδάκια μου στον απατεώνα? Και ούτε δέχομαι χαρακτηρισμούς από αγρίκους συζύγους. Πρέδω, σου λέω ότι η Αλίκη κοιμήθηκε μόνη της χτες το βράδυ και το μυαλό σου είναι κολλημένο στον ψευτοπιανίστα. Κούλη, εκτός από ανιστόρητος, είσαι και αμόρφωτος. Υπήρξε μαθητής του Ταβερνιάν. Πρόσεξε καλά. Γιατί θα τα πάρω κάμια μέρα στο κρανίο και θα γίνεις κακομοίρας εδώ μέσα. Κατάλαβες? Με απειλείς, Κούλη?
Άμα θες να ξέρεις, γνωρίζω πολύ καλά τα δικαιώματά μου. Δηλαδή? Σε περίπτωση διαζυγίου, Κούλη, παίρνω το μισό της περιουσίας μας. Γιατί σκέφτεσαι να ζητήσεις διαζύγιο? Όλες οι μορφωμένες σύζυγοι έχουν ζητήσει διαζύγιο μια φορά στη ζωή τους. Δεν μου λες, έχουμε καιρό να πάμε στη Χαράδρα? Κάποια χρόνια. Πρόσεξε, για θα σε πάω εκεί βόλτα, να δεις τη θέα και θα σε βουτάρω. Α, να το Κουλή, είσαι αυταρχικός και με απειλείς. Όμως να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ θα πάω στο δικηγόρο και θα γράψω μια επιστολή που θα λέει ότι αν μου συμβεί τίποτα, αν εξαφανιστώ, θα ευθύνει το Αγρίκος Κούλης. Και τι θα κερδίσεις, ε? Εσύ θα είσαι στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Τα παιδάκια μας που θα μείνουν ορφάνα δεν τα σκέφτεσαι? Αχ, ναι. Δεν σκέφτηκα το Στεφανάκο που θα μείνει μόνος του. Ωραία λοιπόν, Κούλη. Εντάξει, όμως να ξέρεις ένα πράγμα. Είμαι αλλοπαρμένη με τη μουσική. Γι' αυτό θέλω να το λάβεις σοβαρά υπόψη σου αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν το λάβεις, θα συμβούνε διάφορα. Και Κούλη, μια καταπιεσμένη γυναίκα, Κούλη, είναι όπως ένα ηφαίστειο. Και ένα ηφαίστειο, όταν εκραγεί, η λάβα του μπορεί να. Ναι. Δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα στο μυαλό μου. Όταν θα το επεξεργαστώ, θα σου το πω. Καλώ την πριγκιπέσα μου, καλώ το κοριτσάκι. Αλήθεια, θέλω να σου πω ότι ο πατέρα σου φέρθηκε ανάφοβα στο δασκαλό μου. Ναι, στο επισημαίνω αυτό για να πάρει θέση. Δεν μου λε. Ο Γιάννη δεν ξύπνησε ακόμα. Θα πήγε στο εργοστάσιο, μάλλον. Μπα, τόσο νωρίς. Είναι εργατικό παιδί ο Γιάννης. Τι έγινε, παιδάκι, πολύ συνεφιασμένος. Τσακώθηκες με τη γυναίκα σου? Θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Το πίνουμε το καφεδάκι μας, μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας. Πού πας, παιδί μου? Στο εργοστάσιο. Έχεις κάτι να μας πεις? Όχι. Μην κοιτάς, μωρέ. Σε μένα έμοιασαι. Τα αντιμετωπίζει τα πράγματα λιβέτικα μόνος του. Ναι, μωρέ, σιγά μην έμοιασαι σε σένα που σε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ο Γιάννης μου είναι ευαίσθητος. Τα κρατάει μέσα του όλα, τα καταπίνει. Πες να μου πάθει τίποτα το παιδί. Έφω σου έμοιασαι. Πάντως, Μάγδα, ξέρεις, ήθελα να σου πω ότι. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα, Στάθη. Ξέρω και τι σκέφτεσαι και τι θέλεις να μου πεις. Τα ξέρω όλα. Θέλω να ξέρεις ότι οτιδήποτε σου συμβεί από εδώ και πέρα, εγώ θα είμαι στο πλάι σου. Η Μανούλα. Ναι, έχασα. Έχασες, πλήρωνε τώρα. Έτσι είναι, συμπέδερε. Για να μάθεις τα αύλη, πρέπει να πληρώσω. Έλα, ρε Γιαννάκη μου. Αφού παίρνω ωραία. Ραλίκη, σου λέω ότι αύριο θέλω να ξυπνήσω πρωί. Και θέλω να έχω καθαρό μυαλό. Δεν θέλω να κάνω λάθη. Πολύ έχεις πορωθεί με τη δουλειά. Μα είσαι με τα καλά σου. Μωρό, εγώ είμαι με τα καλά μου, αλλά όπως βλέπω θα ξεφτυλιστούμε. Θα αναγκαστώ να παντρευτώ την Κουφή. Θα λένε όλοι ο Δήμαρχος Πυρκοθύρας. Α, και να το πούνε για μένα δηλαδή. Όχι, το μισένα. Δεν είναι το ίδιο παιδάκι μου. Εγώ το πρόσεξα, Κούλη. Το πρόσεξα. Τι πρόσεξες, Μαρά, τι πρόσεξες. Μου κράτηγες πολύ ώρα το χέρι της γύρας. Αχ, θα λοιπόν δουλήσω. Ένα νερό. Φέρε μου ένα νερό. Αχ, Θεέ μου, ποιος τους ακούει τώρα. Θα λέει να πήρε το κολέγιο, του ξεκάνει όλη την πανιέρα. Κοιτάξτε, εγώ την Πέμπτη την αγαπάω. Πραγματικά την αγαπάω. Αχ, το πουλάκι μου είναι σαν τη μανούλα του. Ρομαντικός και ανεπαίσθητος. Εγώ θα βγω έξω τα ρούχα μου εγώ. Τέτοια ανευθυνότητα, ρε παιδάκι μου. Τέτοια ανευθυνότητα. Είσαι καμουλάκος εσύ. Την άφησες έγκυος, λέει, αλλά δεν ξέρεις πώς την άφησα έγκυος.